Καλησπέρα παιδιά, έχουμε έρθει εδώ πέρα στην Κιλίνη. Βρισκόμαστε εδώ με το Μάνο Μπρούς και όπου να είναι θα ταξιδέψουμε να πάμε να γνωρίσουμε για τη Ζάκυνθο. Πάμε να δούμε. Μόλις κατεβήκαμε στο λιμάνι της Ζακύνθου, εκεί πίσω είναι το κέντρο όπως βλέπετε. Εμείς έχουμε κλείσει ξενοδοχείο στο Λαγανά. Ο Λαγανάς είναι ένα παραθαλάσσιο μέρος, πιο μακριά από το κέντρο, το οποίο είναι γεμάτο από τουρίστες από ό,τι έχουμε ακούσει. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να πάμε τώρα στο Λαγανά, γιατί είναι μεσημέρι και πέφτει μακριά. Μπορεί να νοικιάσουμε κάποιο μηχανάκι. Θα δούμε. Στο Μπόχαλη είναι η πιο γραφική περιοχή της Ζακύνθου και έχει απίστευτη θέα. Κοιτάξτε. Περπατάμε ώρα μέσα στο κέντρο της Ζακύνθου, δεν έχουμε βρει κανένα μαγαζί το οποίο να είναι ανοιχτό για να νοικιάσουμε κάποιο μηχανάκι, μάλλον πως θα πάρουμε κάποιο ταξί για να πάμε στο ξενοδοχείο και πιο απογευματάκι ίσως ξαναψάξουμε. Είμαστε εδώ στο Λαγανά, μόλις φύγαμε από το ξενοδοχείο ήρθαμε εδώ στο Havana Beach, όπως το είπε ένας ταξιτζής, είναι από τις καλύτερες παραλίες. Πάμε να βουτήξουμε. Ξημέρωσα εδώ πέρα στη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ νοικιάσαμε ένα μηχανάκι, ο Θεός να το κάνει. Σήμερα θα κάνουμε το road trip του αιώνα. Θα πάμε στο Ναυάγιο, είναι 35 χιλιόμετρα από εδώ πέρα, από το Λαγανά. Κάνουμε κάποιες στάσεις και πάμε να γνωρίσουμε και το Ναυάγιο. Μόλις φτάσαμε στο Πόρτο Ρόξα, εδώ πέρα δεν έχει καν σήμα ελληνικό. Αν έρθετε θα δείτε ότι αλλάζει το σήμα από το κινητό σας, γίνεται ιταλικό. Πάμε να το δούμε από κοντά. Αλλάξαμε, ετοιμαζόμαστε να μπούμε μέσα. Είναι κρύα τα νερά, αλλά συνηθίζονται. Το μαγευτικό είναι ότι είναι μεγάλα. Είναι ότι πιο γαλάζιο έχω δει στη ζωή μου. Πραγματικά τα νερά είναι καταγάλανα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε κάτω γιατί πας μόνο με βάρκα. Είναι ένας επίγειος παράδεισος. Όποιος έρθει εδώ πέρα στη Ζάκυνθο, αν έχει βάρκα,
του προτείνουμε να το επισκεφτεί. Είναι τέλειο μέρος, τέλειο, απλά. Εντάξει, εδώ θέα. Έχουμε έρθει εδώ πέρα στο Κερί, είναι μια περιοχή της Ζακύνθου στην οποία υπάρχει η μεγαλύτερη σημαία της Ελλάδας, έχει μπει στο ρεκόρ Guinness. Προχωρήσαμε σε ένα μακρύ χωματόδρομο που βρήκαμε στο Κερί και βγήκαμε σε αυτήν εδώ πέρα την απίστευτη θέα, στην οποία πάλι δεν μπορούμε δυστυχώς να κατέβουμε, χρειαζόμαστε πάλι βάρκα. Ονομάζεται η μικρή και μεγάλη Μυζήθρα, για όποιον θέλει να την επισκεφτεί. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Αγίου Σώστη. Πίσω μου υπάρχει ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι, το οποίο χτίστηκε το 1633 και διατηρείται μέχρι και σήμερα. Πάμε να γνωρίσουμε και το νησί του Αγίου Σώστη, περνώντας αυτή τη μαγευτική ξύλινη γέφυρα. Δεν μας αφήνουν να γυρίσουμε το νησί, είναι ιδιωτικός χώρος. Εντάξει, δεν έχει και τίποτα, είναι μικρό. Αλλά εδώ πάνω υπάρχει μια ωραία καφετέρια, την οποία άμα κάζετε και πείτε το καφεδάκι σας, έχετε θέα όλο τον Άγιο Σώστη. Ανεβήκαμε στο καράβι, ένα όμορφο ταξίδι φτάσει στο τέλος του. Όπως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι και αυτό. Σας αποχαιρετάμε από το Πανέμορφη Ζάκυνθο. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε μου μια εγγραφή στο παιδί από εδώ. Αφήστε από κάτω ένα σχόλιο να μου πείτε άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο ή όχι και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μάνος ντους, μάνος ντους. Κάμερα, μα. Yeah.